συγκλώνησε για μία ακόμα φορά ο παραολυμπιονίκης Γιώργος Λαζαρίδης, αποδεικνύοντας ότι στην ζωή όλα είναι δυνατά. Ο Καλαματιανός πρωταθλητής του τένις με αμαξίδιο Γιώργος Λαζαρίδης, που με απίστευτο πάθος και θέληση κατάφερε να γράψει σήμερα ιστορία, τερματίζοντας στα 42,195 χιλιόμετρα του κλασικού αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας. Ο Γιώργος Λαζαρίδης, κατά την διάρκεια των προπονήσεών του, είχε τρέξει 21 χιλιόμετρα και σήμερα κατάφερε να τερματίσει σε ολόκληρη την διαδρομή σε 4 ώρες 43 λεπτά, μέσα σε αποθέωση από το κοινό στο Καλλιμάρμαρο. Τονίζεται ότι δεν χρησιμοποίησε αγωνιστικό αμαξίδιο. Δίπλα του, σε όλη την προσπάθεια από τις προπονήσεις αλλά και στην σημερινή διαδρομή, ο Διονύσης Μάλαμας. Όλοι έχουμε, κρύβουμε μια δύναμη μέσα μας, την οποία αυτή πρέπει να τη βγάζουμε για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες. Αυτό ήταν λοιπόν το στιγμιότυπο εκεί για τον κύριο Λαζαρίδη, που τον έχουμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λαζαρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, γιατί σας φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή. Εγώ το ήθελα πάρα πολύ καιρό αυτό, γιατί έχετε πετύχει και πάρα πολλά πράγματα βέβαια με το τένις με αμαξίδιο. Έτσι έχετε φέρει μεγάλες επιτυχίες στην πόλη μας αλλά και στη χώρα μας βέβαια. Δεν το συζητάμε, έχετε υψώσει στον ιστό, στον υψηλότερο ιστό, την Καλανόλευκη σημαία. Να ξεκινήσουμε με το σημερινό επίτευγμά σας. Καθώς τρέξατε κι εσείς στον 33ο μαραθώνιο κλασική διαδρομή 42 χιλιόμετρα και χωρίς αγωνιστικό αμαξίδιο, έτσι. Ναι. Πείτε μας λίγο για την εμπειρία αυτή, πραγματικά. Εντάξει, η εμπειρία ήταν μοναδική. Νομίζω ότι εντάξει, το να τρέχεις στο μαραθώνιο της Αθήνας, στον αυθεντικό μαραθώνιο όπως αποκαλείται και όλα μάλιστα, και να τερματίζεις στο Παναθηναϊκό στάδιο, που είναι έτσι το μεγαλύτερο στάδιο του Ολυμπισμού και γενικά έτσι σε όλο τον κόσμο γνωστό, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πετύχει ένας αθλητής. Που διεξήχθησαν βέβαια και οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι, το 1896. Σίγουρα. Βέβαια, είχατε και τη συμπαράσταση κάποιου φίλου από ό,τι γνωρίζουμε. Ενώ θέλω να μας πείτε τη διαφορά, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, το περισσότερο που είχατε, η μεγαλύτερη απόσταση που είχατε διανύσει ήταν 22 χιλιόμετρα σε προπόνηση. Οπότε πώς αρχίσατε να υπάρχει κόπωση μετά τα 22 χιλιόμετρα. Κοιτάξτε να δεις, με το φίλο μου τον Διονύση το Μάλαμα που φέξαμε μαζί και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συμπαράσταση και τη βοήθεια και την παρόντρεση να το κάνουμε το συγκεκριμένο. Κάναμε μια μίνι προετοιμασία το προηγούμενο διάστημα εδώ στην Καλαμάτα. Τρέξαμε διάφορες διαδρομές. Η μεγαλύτερη διαδρομή που κάναμε ήταν 21 χιλιόμετρα. Δεν μπορούσα να κάνω. Ο Διονύσης έκανε πολλά περισσότερα χιλιόμετρα από μένα. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω περισσότερα γιατί ήταν και αγωνιστικές μου υποχρεώσεις που έτρεχαν και δεν μπορούσα έτσι, να δώσω περισσότερα για το συγκεκριμένο συγκεκριμένη προσπάθεια. Όμως ήμασταν σίγουροι για τον εαυτό μας, πιστεύαμε στις δυνάμεις μας. Και σίγουρα ήταν τα διπλά χιλιόμετρα από ό,τι είχαμε κάνει στην προετοιμασία, αλλά νομίζω ότι βγήκαν όλα πάρα πολύ καλά, πήγαν πάρα πολύ καλά, ήμασταν δυνατοί και το κατάφεραμε. Αυτό το έχετε αποδείξει, κύριε Λαζαρίδη, για το δυνατή και κυρίως πιστεύω πρέπει να ξεπερνάς τον ίδιο τον εαυτό ψυχικά πρωτίστως και εγκεφαλικά, έτσι, για να βγαίνει και στο σώμα αυτό. Κοίταξε, πρέπει για να πετύχουμε πράγματα πρέπει να ξεπερνάμε πάντα τον εαυτό μας. Σίγουρα όμως για να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας πρέπει να έχουμε κάνει και πράγματα πολλά νωρίτερα. Έτσι, γιατί άμα δεν έχει κάνει και κάποια πράγματα νωρίτερα, ειδικά στον αθλητισμό, δεν μπορούν να μπουν ως διαμαγείας. Το βασικό είναι να βάζουμε στόχους. Εγώ αυτό κάνω. Βάζω στόχους στον εαυτό μου, μου αρέσουν οι προκλήσεις και προσπαθώ να πετυχαίνω πράγματα. Εμπνέομαι από τον κόσμο που με αγαπάει και μου δείχνει τη συμπαράσταση του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και πιστεύω στο μέλλον να πετύχουμε και άλλα περισσότερα. Οπότε, αφού αναφερθήκατε σε στόχους, ο επόμενος στόχος είναι Παραολυμπιάδα του 2016 στο Ρίο Ντζαντζανέρο, έτσι. Σίγουρα αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος πάνω στο σπορ με το οποίο ασχολούμαι όλα αυτά τα χρόνια. Ευελπιστώ και θέλω να το πετύχω. Προσπαθώ γι' αυτό πάρα πολύ. Με στηρίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Θα είναι μεγάλη τιμή για μένα να μπορέσω να εκπροσωπήσω την Ελλάδα και τη Μεσσηνή αλλά και την Καλαμάτα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Ελπίζω να το πετύχω. Η προσπάθεια να είσαι σίγουρο ότι θα γίνει. Τώρα για το αποτέλεσμα δεν μπορώ να το εγγυηθώ, αλλά να είσαι σίγουρο ότι θα δώσω όλες τις δυνάμεις για να το πετύχω.
Πάντως υπάρχει το εχέγγυο και είναι οι επιτυχίες που έχετε φέρει μέχρι τώρα, κύριε Λαζαρίδη. Αλλά από ό,τι μαθαίνουμε, τον Οκτώβρη, 2 με 3 εβδομάδες τον Οκτώβρη, συμμετείχατε σε διεθνή τουρνουά, σε 3 τουρνουά για την ακρίβεια, 1 στη Γαλλία, 2 στη Ρωσία. Ενώ συμμετείχατε σε 5 τελικούς, 2 στο μονό και κατακτήσατε 2 πρώτες θέσεις και 3 τελικούς στο διπλό που είχατε 2 πρωτιές και 1 δεύτερη θέση. Οπότε αυτό είναι το εχέγγυο για το μέλλον. Διαφεσβήτητα. Κοίταξε να δεις, τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα για μένα. Δουλεύω πάρα πολύ καλά και σωστά με τον προπονητή μου τον Αντέρνη, καλά και με τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι κοντά μου και με στηρίζουν. Θέλω να πιστεύω ότι και το επόμενο διάστημα που έχω 2 υποχρεώσεις τέλος Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου να πάνε εξίσου καλά και εκεί τα πράγματα στο τουρνουά και στη συνέχεια να κάνουμε μια καλή προετοιμασία τους μήνες το υπόλοιπο του Δεκεμβρίου, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και να πούμε δυναμικά το 2016 ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε το στόχο μας που δεν είναι άλλος από την πρόκριση στην Παραολυμπιάδα. Κλείνοντας, μπορείτε να μας πείτε λίγο πώς θα κερδίσετε αυτό το στόχο, τι πρέπει να κατακτήσετε για να πάρετε τη συμμετοχή? Πρέπει να μπω στους 60 καλύτερους αθλητές του κόσμου. Αυτή τη στιγμή η πορεία μου έχει μια καλή τάση, να σου πω έτσι προς τα εκεί. Είμαι γύρω στο 100 αυτή τη στιγμή στο μονό. Ευελπιστώ μέσα από τα τουρνουά και τις συμμετοχές μου και με τη στήριξη που θα έχω για να μπορέσω να συμμετάσχω σε όσα περισσότερα τουρνουά μπορώ το υπόλοιπο διάστημα να το καταφέρω. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, σίγουρα θα δουλέψουμε σκληρά γι' αυτό, σίγουρα θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και ελπίζω να το πετύχουμε. Και εμείς το ευχόμαστε βέβαια, όλη η Μεσσίνη, όλη η Ελλάδα το εύχεται αυτό, κύριε Λαζαρίδη, να καταφέρετε να συμμετάσχετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους Παραολυμπιακούς Αγώνες που έρχονται το 2016 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Και βέβαια και μόνο η συμμετοχή εκεί, αλλά και η προσπάθεια, εγώ θα πω, μας κάνει περήφανους που είστε εδώ συμπολίτες μας. Κύριε Λαζαρίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ στην Κυριακή στα Σπορ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Και να ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία. Έτσι. Πάνω απ' όλα υγεία, υγεία είναι το βασικότερο και αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο. Αυτό έχω να πω εγώ. Αυτό μεταδίδεται. Και ποτέ να μην εγκαταλείπουμε. Αυτό είναι, είσαστε το μεγαλύτερο παράδειγμα. Στο να μην εγκαταλείπει κανένας που παίρνουμε όλοι μας παράδειγμα. Τζόμεθα από εσάς. Καλό βράδυ, κύριε Λαζαρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Λαζαρίδης που πραγματικά ξεπερνάει κάθε φορά τον εαυτό του και μαζί με αυτόν παραδειγματιζόμαστε και εμείς και παίρνουμε δύναμη για να συνεχίζουμε σε όποιο πόστο και αν έχει ο καθένας να βάζει τα δυνατά του και να πετυχαίνει τους στόχους του. Σημαντική παρέμβασή του. Τάκη, ο κύριος Λαζαρίδης, έτσι. Να πω και εγώ καλή επιτυχία από την πλευρά μου. Νομίζω ότι αυτό έτσι όπως το γράψατε στο πάνελ, μεγαλείο ψυχής είναι πραγματικά. Ισχύει. Είναι παράδειγμα για όλους μας. Και συγκράτησα μια λέξη που είπε ο στόχος. Όπως καταλαβαίνετε, όταν βάζουμε κάποιο στόχο, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει πάρα πολλά μέχρι τώρα. Να του δώσω πάλι συγχαρητήρια και εύχομαι να πετύχει το στόχο του που έχει βάλει. Μήπως αυτό είναι που κάνει τη διαφορά σε κάποιους με κάποιους άλλους, τέλος πάντων, σε αντίθεση. Ναι. Δηλαδή ότι κάποιοι, ναι, μεν βάζουν στόχους, αλλά στην πορεία παρεκκλίνουν των στόχων και αλλάζουν, ενώ κάποιοι παραμένουν πιστοί στο στόχο που έχουν συμφωνώ. Βάλει. Συμφωνώ. Δηλαδή, φανταστείτε, εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος κάνει και έξτρα προπονήσεις. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω τέτοια παιδιά που είναι παράδειγμα για μας και για όλο τον κόσμο. Και όπως σας είπα, να του δώσω να έχει καλή επιτυχία και πιστεύω ότι είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Παράδειγμα για όλους εμάς που να το πούμε, να είμαστε αρτιμελείς, αλλά όλο παραπονιόμαστε ότι κάτι μας πονά, έτσι, ότι κάτι μας λείπει. Ότι κάτι μας λείπει, σωστά. Ναι. Ενώ τα έχουμε όλα. Μπράβο, ακριβώς. Τα έχουμε όλα και το μόνο που μας λείπει, μάλλον, είναι η θέληση. Σωστά. Έτσι, και